Θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση που κάναμε εδώ πέρα. Σήμερα ήρθαμε να μιλήσουμε για ένα εθνικό προϊόν, νομίζω, που είναι το λάδι και η ελιά, που βοηθάει στην εξωστρέφεια της οικονομίας της χώρας μας. Διαπιστώνουμε, αυτή η κοινή διαπίστωση που έγινε από όλους εδώ μέσα, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αντί στο πρόβλημα αυτό να σκύψουμε πάνω και σαν περιφέρεια και σαν κράτος, σαν κυβερνήσεις όλες όσες πέρασαν μέχρι σήμερα, η περιφέρεια, να αναφερθώ μόνο για την περιφέρεια που είναι το, εδώ πέρα αυτό που συζητάμε, για την περιφερειακή αρχή, για την περιφερειακή αρχή θα μιλήσω, η οποία από τη μέρα που ανέλαβε έδειξε τις προθέσεις της. Βιάστηκε να παραδώσει το έργο αυτό σε εργολάβους, μην γελάτε κύριε Κουφέλο, σε εργολάβους, σαν να ήταν μια γέφυρα, ένας δρόμος. Η γέφυρα και ο δρόμος μπορεί να περιμένει. Η υδακοπροστασία δεν μπορεί να περιμένει. Θα πρέπει να γίνει στην ώρα της και καθολικά σε όλο το νησί. Είναι διαπιστωμένο αυτό. Τι κάνουμε τώρα? Δίνεται ένα έργο στον εργολάβο, ο οποίος σίγουρα αφαιρούμε κατευθείαν το εργολαβικό κέρδος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τι κάνετε μετά από εκεί? Τίποτα. Λέτε, τι μας δίνει το κράτος να το διαχειριστούμε? Τι μας δίνετε? Αυτό θα διαχειριστούμε. Επικαλείστε νόμους και θεσμικά πλαίσια και λέτε ότι αυτά έχουμε στα χέρια μας. Όχι, κύριοι. Θα απαιτήσουμε να έχουμε αυτά που πρέπει στα χέρια μας. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το προϊόν μας, θα απαιτήσουμε να έχουμε αυτά που πρέπει. Και προσωπικό και γεωπόνους τομεάρχες και γεωπόνους στα γραφεία και εργαζόμενους. Και πολύ σωστά υπόθηκε από τον κύριο Γάλλο και από τον κύριο Μαμόλη, εργαζόμενο σήμερα που λέτε ότι δεν βρίσκεται εργαζόμενο. Βρίσκεται εργαζόμενο με 27 ευρώ τη μέρα να πάει με τα φάρμακα αυτά, με υποτυπώδη μέτρα προστασίας να ψεκάζει. Μα delivery θα πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, που έχουν όλα ανέβει. Η ζωή, η ακρίβεια, τα πάντα, και εμείς θέλουμε 27 ευρώ να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σίγουρα δεν θα πάει. Να πάμε παραπέρα. Λέτε ότι φταίνε. Λέμε για τους βιολογικούς ελαιώνες. Ναι, εμάς η Ομοσπονδία, όλοι οι αγρότες, η παραγωγή λένε να ενταχθούν, παιδιά. Εντάξει, δεν μπορούμε, δείχνει και αυτό δείχνει το ότι δεν μπορούμε να αφαιθούμε στου καθενός την προσπάθεια, δηλαδή την εθελοντική προσπάθεια για να καλύψει τον ελαιόνα του. Γιατί αποδείχτηκε ότι άλλοι βάζουν παγίδες, άλλοι δεν βάζουν. Και αυτό που επικρατήκαμε μια φορά, σπάρουμε το ψεκαστήρα να ψεκάσουμε μόνοι μας, και αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί άλλοι τα ψεκάζουν, άλλοι τα κοροϊδεύουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται από το κράτος, με ευθύνη του κράτους, με έλεγχο του κράτους, από τις περιφέρειες. Γιατί αν δεν βρίσκατε εργολάβο, όπως δεν βρήκατε στην Ικαρία, όπως δεν βρήκατε, τι θα κάνετε εδώ στη Λέσβο, αν δεν βρίσκατε εργολάβο? Κάποιος δεν μειοδοτεί. Και δεν βρίσκεται εργολάβο. Τι θα κάνετε? Φέρουμε απ' έξω εξωτερικό, θα παρακαλάμε απ' έξω να εργολάβος? Εμείς πρέπει να το κάνουμε το έργο. Πρέπει να το κάνουμε το έργο εμείς. Και για τα φάρμακα, τα βιολογικοί ελαιώνες να ενταχθούν, υπάρχουν. Η επιστήμη, η τεχνολογία τον 21ο αιώνα έχει κάνει θαύματα. Δεν υπάρχουν φάρμακα βιολογικά, υπάρχουν αποδεδειγμένα. Να ψεκάζονται, να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να ψεκάζονται. Είπε ο κύριος Λαγουτάρης, αναφέρθηκε ότι το σκεύασμα, παλαιότερα σκευάσματα, και ας πούμε και η γεωπόνη εδώ πέρα, έπιανε και άλλες ασθένειες, πυρηνοτρίτη και άλλα πράγματα. Τα οποία όμως οι εταιρείες οι κατασκευαστικές τα πετάξαν έξω. Λέω, όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί? Για να πουλάνε χώρια για τον πυρηνοτρίτη. Άρα το κράτος τι κάνει? Εν ονόματι του κέρδους, άστο. Να κερδίσει το μονοπόλιο των φαρμάκων. Όχι, κύριε. Μπορεί ένα σοβαρό κράτος που θέλει να στηρίξει την παραγωγή του να πει: όχι, ελάτε εδώ, το φάρμακο θα καλύπτει και αυτά. Γιατί αν αφήσουμε στις πλάτες του παραγωγού, την προστασία ενός τέτοιου προϊόντος, σίγουρα δεν υπάρχουν, δεν έχουμε την παιδεία, να το πω και έτσι, όλοι. Και δεν λέω, δεν ξέρω, γιατί δεν κατηγορώ ανθρώπους. Έτσι είναι στη φύση μας. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όλοι αυτό όπως θα πρέπει. Γι' αυτό θα πρέπει να μην αφήνουμε στις τύχες του και στο θέλω του καθενός και το πώς μπορεί να προστατεύει τον ελαιόνα του. Ούτε τα κλειστά χωράφια είναι αυτό που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Είναι απεροελάχιστος και μεμονωμένες περιπτώσεις τα κλειδωμένα χωράφια. Μην λέμε ότι θέλουμε. Δεύτερο, όχι, γυρνάω στα χωράφια. Γιώργο, ζω με στα χωράφια. Ελαιοπαραγωγός είμαι. Καθολικά ελαιοπαραγωγός. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, να μην πάμε. Εντάξει, κύριε Λαγουτάρη, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, να μην πάμε. Ωραία. Να πούμε ότι υπάρχει κλειδωμένα. Έστειλα στον εισαγγελέα δικηγόρο να μου πει τι κάνω. Αφήστε να τελειώσω. Εντάξει. Είχαμε κάνει μια κουβέντα σε παλιό περιφερειακό. Είχαμε κάνει μαζί μια κουβέντα εδώ και είχαμε πει να βρεθούν τρόποι για να ανοίγουν τα χωράφια αυτά. Προτείναμε κάποιους τρόπους. Δεν τους θυμάμαι τώρα, θα το ξαναζητήσουμε μαζί. Τέλος πάντων, ναι. Είχαμε πει κάποιους τρόπους. Ο εισαγγελέας μας είπε ότι αν τολμήσετε και πείτε μέσα, και εδώ να σας πω ένα τελευταίο γεγονός που έγινε. Ήρθε στην υπηρεσία βιοκαλλιεργητής, δεν είχε πινακίδες επάνω.
και μπήκαν τα συνεργεία δίπλα από τον κάγκελο που είχε ένα πέρασμα. Και μπήκαν οι άνθρωποι, δεν έχει πειδέ, και πήγαν και ψεκάσαν. Πήγε ο έλεγχος από τις εταιρείες και τον βρήκε ότι έχει φάρμακα μέσα. Ήρθε ο βιοκαλλιεργείο και κατηγόρησε και η υπηρεσία ότι μπήκαμε μέσα και ψεκάσαμε. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν κλειδωμένα χρεοκλήματα. Και ήθελα να συμπληρώσω και στον κύριο Καρασάβα ότι παλιά, τώρα με τα διάφορα προγράμματα που ισχύουν, έχουν γίνει περιφράξεις που δεν μπορεί να μπει κουνούπι μέσα. Παλιά ήταν τράφι. Παλιά γινόταν δουλειά. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Καρασάβα, παλιά γινόταν δουλειά. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί υπήρχε το γαϊδουράκι, υπήρχε το άλογο που ανέβαζε το φάρμακο και στα πιο δύσβατα σημεία. Λοιπόν, σας παρακαλώ, τώρα, κύριε Βαρτάρη, αφήστε να ολοκληρώσω και να πω λίγο ότι επειδή έχουν περάσει ήδη δύο ώρες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Και συνεπώς αυξάνεται ο αριθμός των αυτών. Τώρα ψεκάζουν πάνω στα παπάκια στο δρόμο που πάει το παπάκι. Κακά τα ψέματα, να σας το πω έτσι. Το ξέρετε και το ξέρουν και οι γεωπόνοι. Εμείς τι λέμε, επαρκές προσωπικό, επαρκές γεωπονικό προσωπικό, επιστήμονες, εργάτες με καλό μεροκάματο, με ευθύνη και έλεγχο του κράτους. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και η Περιφερειακή Αρχή αυτό πρέπει να κάνει είναι όχι να παρακαλάει, να πιέζει συνέχεια. Και μία και δύο και πέντε να γίνει βραχνά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο για να έχει και φάρμακα και όλα τα όπλα στα χέρια της. Ευχαριστώ πολύ.